Ιωαννικά. Σας ευχαριστούμε καταρχήν όλους που παίρνετε μέρος σε αυτή την ωραία εκδήλωση, γιατί βρισκόμαστε όλοι εδώ σήμερα, παιδιά, για εσάς. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι ήρθατε σήμερα εδώ για δύο λόγους. Ο πρώτος, να γνωρίσετε την έκθεση πηγών, που είναι έκθεση καινοτομίας, τεχνολογίας. Ενδεχομένως να μην γνωρίζατε για αυτή την έκθεση, έτσι δεν είναι? Πρώτη φορά νομίζω ότι έρχεστε. Ο δεύτερος λόγος και ο σημαντικός είναι να δείξουμε ότι η τεχνολογία, ναι, μας φέρνει κοντά, γιατί όλοι έχουμε social media, όλοι παίζουμε video games που έχουμε, να το πω έτσι, τις παρέες μας. Μας φέρνει κοντά, αλλά μας δημιουργεί κάποιες φορές και κάποια προβλήματα. Μας δημιουργεί, να το πω έτσι, αρνητικά συναισθήματα. Υπάρχει τοξικότητα, υπάρχει bullying. Οπότε νομίζω ότι είναι η κατάλληλη περίοδος, τώρα που ξεκινάει όλη αυτή η νέα τεχνολογία, παιδιά, να ξέρουμε και τους κινδύνους, αλλά να μάθουμε και πώς να προφυλαζόμαστε από αυτούς τους κινδύνους. Θέλω να πω κάτι το οποίο με επηρέασε σήμερα το πρωί, ακούγοντας έναν ομιλητή, ένα τύπο λοιπόν, παιδιά, από τη Γαλλία, ο οποίος είπε ότι δουλεύει πάνω σε μια πολύ μεγάλη εταιρεία video games. Και αποδείχτηκε τα τελευταία χρόνια ότι μέσα σε αυτά τα παιχνίδια που παίζουν τα παιδιά υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη η αίσθηση του bullying. Γιατί πλέον δεν είναι μονάχα ότι γράφεις κάτι, αλλά συνομιλείς και με τον αντίπαλό σου, ή είσαστε συμπαίκτες είτε αντίπαλοι, έτσι δεν είναι? Οπότε τι κάνουν, τι προσπαθούν να κάνουν αυτή η εταιρεία? Προσπαθούν όλα τα μηνύματα που γράφονται ή ακούγονται σε αυτά τα video games που είναι αρνητικά να σβήνονται αυτόματα από την πλατφόρμα. Άρα η τεχνολογία, με λίγα λόγια, έχει τον τρόπο, τη λύση να μας βοηθήσει στο bullying το διαδικτυακό ή στον εκφοβισμό το διαδικτυακό. Θεωρώ ότι όλοι σας, παιδιά, είσαστε γάμα ένα νομίζω, έτσι, τρίτη γυμνασία. Ακριβώς. Όλοι σας, να πω, έχετε περάσει λίγο πάνω κάτω από τέτοιες καταστάσεις. Πλέον δηλαδή πολλοί χρησιμοποιούμε τις εφαρμογές και κάτι το οποίο ανεβάζουμε μια φωτογραφία, ακούμε ένα αρνητικό σχόλιο, ένα βίντεο κτλ. Όλοι μας το έχουμε περάσει αυτό το πρόβλημα. Υπάρχει, παιδιά, είναι στη φύση μας, στην ανθρώπινη φύση, να έχουμε αυτόν τον τρόπο το να ερχόμαστε αντίπαλοι ένας με τον άλλον και να δημιουργούμε τέτοια κακά σχόλια. Οπότε αυτό δεν θα σταματήσει ποτέ. Αλλά αυτό που μπορεί να κάνουμε είναι να περιορίσουμε αυτά τα φαινόμενα, να βοηθήσουμε και αυτούς που έχουν δεχτεί bullying, αλλά και αυτούς που είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν το bullying, το διαδικτυακό, να τους βοηθήσουμε έτσι ώστε αυτό να γίνει σαν συνεργασία. Να μην γίνει δηλαδή αυτό το πράγμα, να μην γίνεται μελλοντικά. Δεν θέλω να σας κουράσω πάρα πολύ, γιατί έχουμε πολύ έτσι ωραίες ομιλήτριες. Θέλω να πω ότι εγώ ξανασυστήνομαι αυτή τη φορά. Έπαιζα ποδόσφαιρο, τώρα είμαι στην ψηφιακή πολιτική. Τα πάντα μπορείτε να κάνετε, παιδιά. Πιστέψτε με. Τα πάντα μπορείτε να κάνετε. Είστε πάρα πολύ ικανοί και μπορείτε να δημιουργήσετε πράγματα και από διαφορετικά ταλέντα που ενδεχομένως έχετε. Στόχος μου είναι τα παιδιά, η νέα γενιά, εσείς δηλαδή, να μάθετε να χρησιμοποιείτε σωστά την τεχνολογία. Γιατί θέλουμε, δεν θέλουμε, η τεχνολογία προχωράει. Δεν θα σταματήσει. Οπότε, παιδιά, ακούστε σήμερα αυτά που έχουμε να πούμε. Σας έχω μια πολύ ωραία έκπληξη. Είσαστε πάρα πολύ τυχερά τμήματα που ήρθατε σήμερα εδώ. Μετά το πέρας της εκδήλωσης εδώ πέρα, θα πάμε κάπου αλλού που θα έχετε για πρώτη φορά τη δυνατότητα να δοκιμάσετε προσομοιωτή πτήσης που έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και το κάναμε εξαιρετικά. Για αυτά τα δύο τα σχολεία τέλος πάντων που ήρθαν σήμερα εδώ, και οπότε θα είστε πάρα πολύ τυχεροί. Αλλά πρώτα πρέπει να παρακολουθήσουμε πάρα πολύ προσεκτικά αυτά που έχουν να μας πούνε δύο εξαιρετικές ομιλήτριες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους εκπαιδευτικούς σας, τους γονείς σας γενικότερα που ήρθατε σήμερα εδώ και μας τιμάτε με την παρουσία σας, και να έχουμε μια καλή συνέχεια.